Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του πουδισμού, είμαστε εδώ παραποταμίως με τον κύριο Χρήστο Χαλβατζάρα, τον τρικαλινό ηθοποιό, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για την παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 την Τρίτη, στις 4 Αυγούστου, με τίτλο «Όταν σου λέω φεγγάρι, να βγαίνεις». Σωστά? Σωστά. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ Αχιλέα, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και για την παρουσίαση της παράστασης. Πρόκειται για μια μουσική παράσταση με τραγούδια, ποίηματα και κείμενα από την ελληνική πεζογραφία που αφορούν το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Συλλέξαμε λοιπόν μέσα από αυτό το πλούτο της ελληνικής μουσικής και πεζογραφίας κείμενα αγαπημένα και τραγούδια και συνθέσαμε μια παράσταση αφιερωμένη για το φεγγάρι και ειδικά για τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαστεργίου, το Μουσείο Τσιτσάνη και την εφορία Ακτιωτήτων, που κάτω από την αιγίδα του Μουσείου Τσιτσάνη γίνεται η παράσταση αυτή. Ναι. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπως είναι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να πω ότι έχουμε φροντίσει να τηρηθούν όλα τα μέτρα για να έχουμε το νου μας σε όλο αυτό που συμβαίνει, το τόσο δύσκολο. Πότε πραγματοποιηθεί η παράσταση? Θα γίνει στο θέατρο του Βυζαντινού Κάστρου, στο Φρούριο. Στο ανοιχτό θέατρο, στο Φρούριο, ναι. Ναι. Αγαπημένο μέρος της πόλης, έτσι κι αλλιώς. Όπου έχουν βγει και τα καθίσματα πλέον για τα ναι, μέτρα. Και μοιράζονται από προχτές, από τις 31 του μηνός, δελτία εισόδου εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη και καλό θα είναι όσοι φίλοι επιθυμούν να προσέλθουν, να περάσουν 9 με 3 το πρωί από το Μουσείο, να προμηθευτούν τα δελτία εισόδου. Πολύ ωραία. Τι ώρα θα γίνει η παράσταση? 9? Θα γίνει 9.30 το βράδυ. 9.30 το βράδυ. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής με τους συντελεστές και τους συνεργάτες που έχω σε αυτή την δουλειά, όπου πέρα από τον Στέλιο τον Καραγιώργο, την ψυχή εδώ του Μουσείου, που μαζί στήσαμε ας πούμε αυτή την παραγωγή, μαζί μου στην απαγγελία των κειμένων και των ποιημάτων είναι η συνάδελφος η Αντωνέλα Χίρα. Την ενορχίστρωση των τραγουδιών έχει κάνει ο Σάκης ο Κοντονικόλας μαζί με μια σπουδαία ορχήστρα εδώ τρικαλινών. Θα τραγουδήσουν η Αναστασία Ισπύρου και ο Κώστας ο Όκας. Πιστεύω θα είναι μια βραδιά έτσι ονειρική. Η παράσταση είναι στημένη, σκηνοθετημένη με έναν τέτοιο τρόπο γλυκό, τρυφερό, αλλά και συνάμα αισιόδοξο. Πήραμε όλα αυτά που έχουν προκαλέσει τους δημιουργούς να γράψουν για το φεγγάρι και την Πανσέλινο και τα συνθέσαμε σε μια παράσταση να περάσουμε έτσι γλυκά και τρυφερά ένα βράδυ. Μάλιστα, μουσική και θέατρο μαζί, ναι, σένα. Πολύ ωραία. Είναι μια μουσική παράσταση με κείμενα, ποίηματα και τραγούδια για το φεγγάρι. Μάλιστα. Έτσι πιο αναλυτικά. Πολύ ωραία. Έχετε ξεκινήσει και τις πρόβες όπως έχουμε πει. Ναι, κάνουμε λίγο ξεχωριστά πρόβες η μουσική με εμάς τους ηθοποιούς. Αλλά αύριο και μεθαύριο θα συντονιστούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή παράσταση να έχετε στις 4 Αυγούστου και για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και θα μας ενημερώσετε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίαση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά.